Καλώς ήρθατε στο YouTube Story. Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή στο κανάλι μου. Όχι, δεν είναι το κανάλι μου στο YouTube. Δεν έχω κανάλι στο YouTube. Καλώς ήρθατε στο MAD TV και στο YouTube Story. Ιστορίες γύρω από το YouTube και τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό, που ανεβάζουν περιεχόμενο και περνούν την καθημερινότητά τους βλέποντας και δημιουργώντας για την πλατφόρμα. Και θα ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο ξεχωριστό που έχει κάνει ιδιαίτερα πράγματα για το YouTube, με 276.000 subscribers στο κανάλι του. Και πάει τρένο, πάει σφαίρα, συνεχίζει να ανεβαίνει κάθε μέρα. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον κύριο Κώστα Μαλιάτση. Για μένα λέει, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ένα χειροκρότημα. Πού είσαι, Γιάννα, ρε, τι λέει. Τι γίνεται. Μου ακούστηκε πολύ μυστήριο. Πώς είσαι, ήτανε... Ευχαριστώ που με καλέσατε και είμαι και ο πρώτος καλεσμένος. Αντίο. Αυτό ήταν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να κάνω καλό ποδαρικό στην εκπομπή σας και να πάει καλά και να έρθουν και άλλοι YouTubers. Να πείτε πραγματάκια. Και άνθρωποι που ανεβάζουν περιεχόμενο στο YouTube και ενισχύουν την πλατφόρμα με το δικό τους τρόπο. Είσαι καλά, είσαι εντάξει. Είμαι στο πιο μούρι πουφ που φαίνεται καταρχήν. Φαίνεσαι... Θέλω να δείτε στο γενικό πλάνο ότι φαίνομαι σαν γίγαντας. Και ο Γιάννης φαίνεται λες και είναι εξαίρετη. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ απλά ήρθα εδώ για να πω κάποια λοιπόν, πράγματα. Μαθητή μου, άκουσα να δεις, στη Βαρχάλα δεν παίζουμε. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, ωραία. Γεια αυτό σας. Ήθελα να είστε καλά. Να τώρα, πω. Αν μπορεί κάποιος να με σηκώσει από αυτό το πουφ, γιατί θα πάρει ώρα. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το YouTube? Από το 2010. 10. Ναι, το 2010. Το κανάλι στο YouTube λέει άλλα βέβαια. Ενώ ότι το πρώτο βίντεο ανέβηκε κάποια άλλη στιγμή. Έχω σβήσει πολλά βίντεο που έχει σβήσει βίντεο. Έχω σβήσει κάποια βίντεο στην αρχή τα οποία καλύτερα που τα σβήσα. Το να είσαι YouTuber, το να δημιουργείς περιεχόμενο για το YouTube είναι full time job. Πέρα από full time. Ήταν ένα μικρό εγκεφαλικό, δεν είναι το. Τα ξεπερνάω γρήγορα. Εγώ μαζί σου είμαι. Κοίταξε να δεις, είναι παραπάνω από full time. Τι έγινε. Δεν ξέρω, το νερό μας δώσανε. Είναι παραπάνω από full time job, λοιπόν, μια και πρόλαβα πριν πάθω κεφαλικό ξανά. Γιατί είσαι ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο εικονολήπτης, ο μοντάζ, όλα. Στη δική σου παραγωγή. Οπότε φαντάζομαι ότι κάνεις τη δουλειά 4-5 ανθρώπων. Που για να βγει μια ωραία παραγωγή, έκαστο στο είδος του. Αλλά και ο YouTuber αναγκαστικά τα κάνει μόνος του. Που αυτό θέλει χρόνο, θέλει χρήματα, πρέπει να επενδύσεις, πρέπει να μάθεις. Και σίγουρα να δουλέψεις πάρα πολύ μόνος σου. Δηλαδή αυτό που υπήρχε παλιότερα, το ότι θα πάω και θα μου τα φτιάξουν όλα και θα βγει και θα είναι μια χαρά, ναι, όχι, δεν ισχύει πια. Δεν ισχύει. Γιατί ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, όπως και εσύ έχεις χτίσει την περσόνα αυτή. Οπότε έχει και πάρα πολύ προσωπικό χρόνο και πάρα πολύ προσωπική δουλειά. Πρέπει και δεν πρέπει να αναλυωθεί, γιατί αν το κοινό σε επιλέξει να διασκεδάζει μαζί σου, γιατί εγώ είμαι κωμικό κανάλι, αν επιλέξει μια μερίδα κόσμου να ασχοληθεί με μένα σαν κωμικό, δεν μπορώ να βάλω το touch κάποιου άλλου ανθρώπου, γιατί θα χάσει την περσόνα, θα χάσει την πληροφορία, την ταυτότητα. Οπότε αναγκαστικά δουλεύεις μόνος σου. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνεις από εγωισμό, να. Το κάνεις ότι... Πολύ ωραία ιδέα του αλουνού, αλλά θα επηρεάσει τη δική σου περσόνα με τον ένα ή τον άλλο. Και τρόπο. Τώρα που είπες θα επηρεάσει. Εγώ επειδή παρακολουθώ και τα βίντεο σου και το Instagram σου κτλ. Σε έχω δει πάρα πολλές φορές να διαβάζεις τα comments από κάτω και να προχωράς, να κάνεις τα επόμενα βήματά σου σε σχέση με αυτά που λένε οι fans. Πάρα πολύ καιρό το κάνω αυτό. Αποφασίζουν οι fans. Σε πολλά πράγματα. Θα σου πω τι γίνεται. Ξαναεπαναλαμβάνω τον εαυτό μου, εγώ είμαι κωμικό κανάλι. Τι γίνεται τώρα, η κωμωδία είναι πάρα πολύ λεπτή η εποχή μας. Ένα τσικ λάθος και θα σε κατακεραυνώσουνε. Ζούμε σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή που η κωμωδία που ήταν πριν κάμποσα χρόνια ανεκτή, τώρα δεν υπάρχει πιθανότητα. Δηλαδή, σκέψου τα ημισκούμπρια να βγάζανε το τραγούδι «Χορεύω με το λίπος» φέτος. Ναι. Θα ήταν θέμα. Θα ήταν τύπου απομηνύσιμο έως καταστροφή καριέρα. Ναι, ναι. Όταν βγήκε το «Χορεύω με το λίπος» ήταν ό,τι καλύτερο μας είχε συμβεί. Είναι κάποια πράγματα τα οποία αλλάζουν. Είτε είναι για καλό, είτε είναι για υπερβολή. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Οπότε το να ακούς το κοινό σου είναι κομβικό σημείο από τη στιγμή που ασχολείσαι, δηλαδή παράγεις περιεχόμενο καθαρά και μόνο για αυτούς. Γιατί εγώ δεν παρήγα, κανένας YouTuber δεν παράγει περιεχόμενο για ένα κανάλι, για ένα τεράστιο φορέα, για μια εφημερίδα ή για έναν χι άνθρωπο, ρε παιδί μου. Παράγει για την πάρτη του και για να το καταναλώσει το κοινό. Fans. Οπότε πάρα πολλές φορές με έχουν και με έχουν βοηθήσει. Υπάρχουν κάποια comment τα οποία είναι υπερβολικά και λένε βλακίες, προφανώς. Τα καταλαβαίνεις. Υπάρχουν όμως, ας πούμε, όπως μια παραγωγή που είχα φέτος το Cook That, που η οποία θα συνεχιστεί κανονικότατα. Κάναμε 4 επεισόδια, 3 βγήκανε
Και το πρώτο, ας πούμε, έτσι όπως το είχα εγώ στο μυαλό μου, δεν βγήκε. Γιατί okay. ήρθε το κοινό και μου είπε: Κώστα, όχι αυτό, ναι αυτό. Αυτό λίγο παραπάνω, αυτό λίγο λιγότερο, αυτό εκεί. Μαζέψαμε όλα. Έκανε ένα τεράστιο poll στο κανάλι, στην κοινότητα. Είχε 11.000 ψήφους. Και από εκεί καταλάβαμε πάνω κάτω τι δεν αρέσει στο κοινό. Το αλλάξαμε και από το δεύτερο κιόλας επεισόδιο είδαμε και στα views και στο engagement ότι ακριβώς αυτό που ήθελε. Οπότε το κοινό. Ακούμε το κοινό. Και είναι σίγουρα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, σίγουρα. Γιατί η κοινότητα ουσιαστικά σε φτιάχνει, ναι, η κοινότητα, ναι, σε ανεβάζει, ειδικά στο YouTube. Εγώ μπήκα στο κανάλι σου, πήγα κάτω-κάτω, σκρόλαρα πάρα πολύ, έφτασα στο πρώτο βίντεο, 9 Οκτωβρίου 2012, και πάμε να δούμε μέχρι το 12. Ένα μικρό στιγμιότυπο, μετά τις διαφημίσεις, πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Ναι, ναι, πάμε. Φύγαμε. Επιστρέψαμε με τον Κωστάρα τον Τρομερό. Ό,τι χειρότερο. Να πούμε ότι ήμασταν σιρούλες. Ό,τι καλύτερο, να τα πούμε. Να τα πούμε, να το με τον Γιάννη μου ήμουνα στο. Ήμασταν στο στρατό μαζί. Ήταν στο νεό. Ήταν, ναι, ήταν μια σειρά κάτω από μένα. Και ήμασταν μαζί στο στρατό. Είχαμε περίπου το ίδιο βίσμα και πήγαμε κάπου καλά. Να το πούμε και αυτό. Ήμασταν καλά, ήμασταν από τους τυχερούς και περάσαμε πολύ καλά. Αφού φτάσαμε σε αυτή την κουβέντα, λοιπόν, να εκμυστηρευτώ ότι έχω φάει μπιφτέκι από τον Κώστα Μαλιάτση 2-3 φορές. Τον περίμενα στις 3 ώρα το πρωί να με αλλάξει. Ήρθε γύρω στις 4-4.30, μου λέει: Έτυχε κάτι. Τι έτυχε, Κώστα, στις 4 ώρα το πρωί, τι συνάντησες? Λοιπόν, λέει ψέματα, ήταν μία φορά. Ήταν μία φορά, αλλά ήταν πολύ βαρύ μπιφτέκι. Το μπιφτέκι είναι όταν πρέπει να αλλάξει το συμφάνταρο. Και δεν τον αλλάζεις. Οπότε ήμασταν στο ίδιο πόστο με τον Γιάννη και έφταιγε ο θαλαμοφύλακας. Ο θαλαμοφύλακας που δεν ξύμισε. Ήταν κλασική δικαιολογία. Τα έχουμε αφήσει πίσω. Και άργησα μια ώρα, παιδιά. Του δώσα μπιφτέκι μια ώρα. Αυτοί που έχετε πάει στρατό, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Είναι σίγουρα λόγος για να με σκοτώσει αυτό το πράγμα. Αλλά πάμε, εντάξει, να δούμε το πρώτο βίντεο του Κώστα Μαλιάτση στο YouTube, ή τουλάχιστον αυτό που έχει αφήσει να φαίνεται ως πρώτο βίντεο στο YouTube. Ούπα, 209 ευρώ πουλα καμερουλά. Σιρινάκι θα γίνω έτσι και την πάρω, θα γυρίσω κάτι τσότ. Λοιπόν, 209, 100, λοιπόν, σχέδιο Β. Έλα ρε πατέρα, έλα ρε πατέρα, τι κάνεις? Καλά ρε παπά, εδώ διαβάζω. Να σου πω ρε πατέρα, έχω ένα πρόβλημα και έχω ψηλό στεναχωρηθεί και είμαι λίγο χάλια. Ρε μπαμπά, να κοίτα, έχω να πάρω κάτι εργαλεία για τα εργαστήρια στο σχολείο και δεν έχω λεφτά, ρε μπαμπά, πώς μπορείς να μου στείλεις 100 ευρώ παραπάνω? Ναι ρε μπαμπά, και τα άλλα παιδάκια θα έχουν και εγώ δεν θα έχω και θα παίρνω από τους άλλους και δεν θέλω ρε πατέρα. Τρέπομαι λίγο, μπορείς να μου στείλεις 100 ευρουλάκια μόνο? Να πάρω τα εργαλεία ρε μπαμπά. Ευχαριστώ ρε πατέρα, να είσαι καλά. Για τη σχολή, ναι. Άντε. Ευχαριστώ πολύ παπά. Χαιρετίζω να σου μαμά. Γεια. Ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί. Έχω να το δω αυτό το βίντεο. Μίλα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Αυτό το βίντεο δεν είναι το πρώτο βίντεο στο κανάλι. Είναι πολύ πιο μετά βίντεο στο κανάλι. Έχουν σβηστεί καμιά 20 βίντεο. Τα οποία για το καλό των ματιών σας και το δικό μου καλό τα έβγαλα. Γιατί τα έσβησες? Θα σου πω τι γίνεται. Όταν πριν 1,5-2 χρόνια που έγινε το μπαμ του YouTube, όταν λέμε το μπαμ, πάρα πολλοί creators, πάρα πολλά views, ο κόσμος γύρισε το κεφάλι του. Πριν το μπαμ είχες βγει εσύ όμως. Ναι, πριν το μπαμ. Είχες ξεκινήσει εσύ. Πριν το μπαμ, πολύ πριν το μπαμ. Δηλαδή όταν εγώ αν έκανα upload ένα βίντεο, κάνανε upload στο ίντερνετ το Comedy Lab, ο Κοντοπίδης, αυτή. Αυτή. Ήταν, δηλαδή, είχαμε 4 κανάλια να ανταγωνιζόμαστε. Κοιτάγαμε, το Mike κατανέβαζε στο Comedy. Οπότε, εγώ που είχα δικό μου κανάλι, έβλεπα πώς πάνε του τέτοιου, έβλεπα πώς πάνε του Κοντοπίδη, έβλεπα και αυτά πριν κάνουμε τη σύμπραξη, ναι, με, ναι, τα, ναι, παιδιά. Οπότε, είχες να μονιτάρεις 4-5 κανάλια. Τζέρεμι, Μαλιάτσης, Κοντοπίδης, Ντούρβες και αυτά. Αυτό ήτανε. Και λίγο Τιτκόβ με το Marketman, ό,τι καλύτερο μου συμβεί. Και ήταν πιο τέτοιο όταν ανεβάζαμε. Ναι. Όταν έγινε το μπαμ. Ανέβηκε η ποιότητα, έγινε το ένα, έγινε το άλλο. Οι YouTubers δεν το κάναμε εγώ, όλοι το κάναμε. Ήταν ένα κύμα. Εγώ, ο Τζέρεμι, οι Δούρβες, νομίζω, ο Κοντοπίδης και αυτά πήγαμε πίσω. Και σβήσατε. Και σβήσαμε. Όμως δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς ξεκίνησε αυτό το πράγμα. Πάρα αν κάποιος δει το πρώτο σου βίντεο και το σημερινό,
και στην παραγωγή και σε αυτά καλά. Που λες και στο ποιος εσύ, στο πώς το έχεις χτίσει όλο αυτό, με τι κόπο το έχεις χτίσει, που θα σου πω για κάποια πράγματα που εμένα με έχουν αγγίξει πάρα πολύ στη δική σου πορεία, τα έχω κρατήσει πάρα πολύ. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να βλέπει την πορεία αυτή. Θα σου πω τι γίνεται. Εξαιτίας του και για τους καινούριους YouTuber και για τους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, πλέον στην εποχή μας, όταν η ποιότητα έχει ανέβει τόσο πάρα πολύ. Τόσο πάρα πολύ είναι πλεονασμός, αν δεν κατάλαβες το πάνω. Αλλά έχει ανέβει πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε τόσο, να πούμε. Τόσο πάρα πολύ. Και βλέπεις και ακόμα και πιτσιρίκια να ανεβάζουν vlogs με κάμερες οι οποίες γράφουν 4K 60fps και βλέπεις κρίσταλο. Εντάξει, τι είπατε. Είναι κάτι κόλπα που λέω. Και είναι δύσκολο γιατί εμένα τα πρώτα μου βίντεο ξέρεις με τη γυρίστηκαν. Με την κάμερα του λάπτοπ. Η κάμερα του λάπτοπ. Ναι. Άρα δεν είναι αυτό που είδαμε σίγουρα, τον πιστεύω. Όχι, πάταγα ρεκ στην κάμερα και γύρναγα το λάπτοπ έτσι. Και φίλμαρα. Αυτό ήταν τα πρώτα μου βίντεο. Οπότε, μέχρι να πάρω κάμερα και να κάνω, πολλά βίντεο ήταν. Τα έχεις αυτά τα βίντεο. Είναι unlisted όλα, ναι. Όλα, τα έχεις κρύψει, δεν φαίνεται. Δεν τα έχω διαγράψει γιατί δεν μου πηγαίνει η καρδιά, τα πονάω. Σωστό. Αλλά είναι unlisted. Μπράβο. Και είμαι σίγουρος ότι και πολλοί YouTubers θα έχουν κάνει unlisted πάρα πολλά βίντεο. Noob Duo, τα είδη, βρώμικος κόσμος. Cooking Μαλιάτσης στο κανάλι του Comedy Lab. Quizdom, θάψε. Όλα αυτά έχουν γνωρίσει σούπερ επιτυχία, μεγάλη επιτυχία στο YouTube. Πάει πολύ καλά. Υπάρχει κάποια από αυτά που έχει ξεχωρίσει. Εγώ έχω ξεχωρίσει, ας πούμε, το cooking. Το cooking, Και το έχω ξεχωρίσει γιατί. Θα μιλήσω λίγο παραπάνω τώρα. Όχι πάρα πολύ. Γιατί είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε μέσα από την κουζίνα του σπιτιού σου και κατάφερες να το πας για πρώτη φορά στην Πειραιώς, αν δεν κάνω λάθος. Για πρώτη φορά ήταν στο χιτήριο. Στο χιτήριο. Και επειδή δεν χωρούσαμε, πήγαμε στο Πειραιώς Academy. Πήγατε στο Πειραιώς Academy. Και ένα project λοιπόν ξεκίνησε από το YouTube, από το σπίτι σου και τελικά έκανε sold out παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να μου πεις πρώτα για το ποιο έχει ξεχωρίσει από τις εκπομπές που έχεις κάνει. Το ζωντανό είναι τι είναι live. Είναι και αυτό που έχει ξεκινήσει και πάει super με τη Λιδία Παπαϊωάννου, την αγαπημένη μας. Αλλά και για το cooking, για την πορεία αυτή. Ακούστε τι παίζει ακριβώς το cooking. Δεν το πίστευε κανένας μας. Το κάναμε αγκαρία, να σου το πω χήμα, για λογαριασμό του Netflix τότε, γιατί μας άρεσε πιο πολύ το άλλο project που είχαμε, τα τρία πουλάκια, παρά τα αυτά τα individual. Ναι. Αλλά στο συμβόλαιο έπρεπε ο καθένας μας να κάνει από ένα μια παραγωγή μόνο, solo. Και το εγώ τύπου όταν κάναμε το meeting, δεν μου άρεσε ούτε το art, ούτε το sport, ούτε τα τέτοια. Και λέω, ας τα πάρω εγώ το art και θα πάρει ο Μάκιος το cooking. Και λέγαμε, ο Μάκιος λέει, αλλά εγώ μαγειρεύω. Και λέω, ξέρεις κάτι, άστο. Θα το πάρω εγώ το cooking που δεν ξέρω και να μαγειρεύω, μπας και βγήκε τίποτα. Και κάναμε 4 επεισόδια cooking, το οποίο το κάναμε super γιόλο και ό,τι να είναι. Τύπου άντε να τελειώνουμε. Τα γυρίσαμε όλα μαζί για να καταλάβεις. Για να τελειώνουμε. Τύπου 4 επεισόδια την ίδια μέρα, άντε γεια. Βγάλαμε, έπαιξαν, έκαναν το air. Στο Netflix τότε δεν μπορούσες να δεις ακόμα στην πλατφόρμα, δεν βλέπεις τι views κάνει. Αν δεν τα ανεβάσει στο YouTube. Και τότε δεν υπήρχαν και τόσο πολύ διαδεδομένα τα social media να δεις το αν σίγουρα, για να δεις το χτύπημα. Όχι, ναι. Και το καταλάβαμε από το εξής λόγο. Ερχόντουσαν στις παραστάσεις και μας ρωτάγανε αυτό που μαγειρεύεις θα το ξανακάνεις. Και λέμε 1, 2, 3, 100. Λέμε εντάξει, ξέρεις κάτι. Ας γυρίσουμε 5 επεισόδια. Θυμάσαι το πρώτο επεισόδιο σου. Ποιο ήταν? Ναι, Coca-Cola. Με κοτόπουλο. Πάμε να το δούμε. Πάμε να δούμε το πρώτο επεισόδιο. Φύγει, πάμε να δούμε το intro. Yo, MC Mikey's in the house. Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Ξέρετε όλοι τι συμβαίνει, το βλέπετε. Το βλέπετε, ξαναγύρισε. Δεν έχουμε βρει εκπομπή. Δεν έχουμε βρει τίτλο για την εκπομπή ακόμα. Μαγειρεύοντας στο Μαλιάτσι λέγεται. Κάτι με το Μαλιάτσι και το cooking θα το βρούμε στην πορεία. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Βλέπετε από το τελευταίο επεισόδιο, το οποίο ήταν κάτι κάναμε σε μια γαλοπούλα, έτσι δεν είναι? Κάτι κάναμε. Ναι, λοιπόν, από το τελευταίο επεισόδιο βλέπετε την κουζίνα έχει αναβαθμιστεί. Πήρα το στιέρα και έχω και ψυγείο. Το οποίο είναι γεμάτο. Κυρίες και κύριοι, να σας καλωσορίσουμε τώρα να έχει συντάξει τη εκπομπή. Μπαίνω. Πάμε λίγο. Να λίγο την μπλούζα σου. Ναι, η μπλούζα μου έχει μια κουράδα για να ταιριάζει με αυτά που θα μαγειρεύει ο Μαλιάτσης κάθε φορά. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία, έφυγες τώρα. Λοιπόν, φτιάχνουμε σήμερα. Δώσ' το μου! Φτερούγες με κοκακόλα. Φτερούγες με κοκακόλα, ρε φίλε. Όντως. Οι περισσότερες είναι του Ηλία, οι συνταγές ή κάτι που βρίσκουμε μαζί.
Και είναι πάρα πολλά τα οποία τα έχουμε γράψει αποκλειστικά για το cooking. Και τώρα να το πω πρώτη φορά, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ, το πω πρώτη φορά στο Γιάννη. Με τα παιδιά ετοιμάζουμε ένα βιβλίο συνταγών, το οποίο θα είναι κανονικός τσελεμεντέ σε μέγεθος τσελεμεντέ. Θα είναι όλες οι συνταγές του cooking. Φανταστικό. Γιατί θα σου πω τι παίχτηκε, ξέρεις γιατί πήγαμε και κάνουμε αυτή την τέτοια. Πάρα πολλά εστιατόρια. Ένα λεπτό. Mm. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε να μου πεις ακριβώς τι έχει γίνει με τον τσελεμεντέ. Δεν έχω πρόβλημα. Πήγαμε. Έχω πάρει τη μητέρα μου ήδη. Κόψεις το αίμα. Της έχω πει να πετάξει όλους τους τσελεμεντέδες που έχει και να περιμένει το δικό σου με ανυπομονησία. Λοιπόν, θα σου πω θα γίνει χαμός. Θα ξεκινήσω να μαγειρεύω. Μάθαμε από το κοινό. Μας έστειλε φωτογραφίες από διάφορα μενού ανά την Ελλάδα που διάφορα μαγαζιά χρησιμοποιούσαν τις συνταγές μας. Σταμάτα, ρε. Ναι, μουσακόγυρο, πίτσα, κέικ. Ακριβώς όπως είναι στο cooking όμως. Και το πιάτο και το όνομα όπως είναι ο τίτλος του επεισοδίου. Αυτές οι συνταγές. Ένα μεγάλο ποσοστό ανήκουν σε εμάς και στον Ηλία και σε αυτό που την έχει γράψει. Σωστό. Οπότε τις χρησιμοποιούσαν αυτές τις συνταγές πάρα πολύ. Και τους στέλναμε με τύπου why, my man. Και αποφάσισαμε να κάνουμε ένα βιβλίο συνταγών, μιας και τις συνταγές τις επικυρώσαμε όλες. Και να είναι κανονικά και κάθε συνταγή θα έχει τρίβια του επεισοδίου, memorable moments κάθε επεισοδίου, τι συνέβη με φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό και πράγματα, το backstage και την actual συνταγή. Οπότε τώρα πάτε πίσω να πάρετε όλο το backstage υλικό και όλα τα υλικά που βγήκαν στον αέρα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που το έχει κάνει εδώ και καιρό αυτό. Α, έχει ξεκινήσει. Χτενίζει τα επεισόδια, σε λίγο τελειώνει. Α, το περιμένουμε από Σεπτέμβρη δηλαδή. Ναι, νομίζω ναι. Χτενίζει όλα τα επεισόδια, κρατάει το memorabilia, κρατάει και τις φωτογραφίες και όλα αυτά. Και την actual συνταγή και θα βγει κανονικό βιβλίο με συνταγές από την εκπομπή αυτή. Σούπερ. Την οποία πάρα πολύ ωραία. Δεν την περίμενε κανένας. Θα πάει καλύτερα από το τελευταίο βιβλίο. Ξέρω. Από το πρώτο βιβλίο, μάλλον. Εμείς στη συνταγή φρόντισε ο Ηλίας να την περάσουμε στο κοινό με τρόπους που actual να καταφέρει να βγει η συνταγή. Ακόμα και αν είναι καφρίλα. Ναι. Δηλαδή με βοήθεια, με tips, με το τι να κάνεις με το κάθε υλικό. Οπότε θα βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα από αυτό το βιβλίο. Και το κάναμε και για μας, γιατί όντως το cooking είναι αλήθεια, στο λέω, δεν το πιστεύει κανένας από εμάς και ότι δεν καταλάβαμε πώς έκανε τόσο μεγάλο impact στους ανθρώπους, γιατί είτε το life to tape που είπες εσύ, αυτό ήταν μια ιδέα που είχα επειδή είχα δει τους epic rap battles. Για μένα αυτό ιστορία. Δείχνει πόσο μεγάλο buzz έχει κάνει αυτό και πόσο πολύ σε ακολουθεί το κοινό σου. Δηλαδή τον πήρε από τον υπολογιστή του που είναι στην κρεβατοκάμαρα, στην τουαλέτα, στον καναπέ, στο σχολείο, στο κινητό, δεν ξέρω που είναι, και τους έφερε έξω, τους έφερε στο θέατρο και τους έφερε σε όλη την Ελλάδα. Τους πήρε μαζί σου. Είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχει γίνει. Αυτό δηλαδή και εγώ το έχω είδα που το κάνανε οι epic rap battles of history. Είναι ένα κανάλι στην Αμερική. Που κάνουν ραπιές. Τα ξέρω τα παιδιά, δεν είναι. Φίλοι. Το κάνανε, κάνανε live to tape, κάνανε live τα battles, με το κοινό να έχει το reaction και όλα αυτά. Okay. Και λέω φοβερή ιδέα. Και λέω τώρα εγώ έκανα παραστάσεις stand-up ούτως ή άλλως. Αλλά το stand-up με το live to tape cooking είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι δύο διαφορετικά show, καμία σχέση τώρα με τα άλλο. Θα μείνω πρώτα στο YouTube κομμάτι. Βλέπεις YouTube εκτός από τα δικά σου. Βλέπεις μόνο ξένο ή και ελληνικό YouTube. Και τα δύο. Βλέπω τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι ανεβαίνει. Βλέπεις τα πάντα. Από νύχια, μαλλιά, από νύχια, αυτά, αλήθεια, τα πάντα. Από νύχια, μαλλιά. Make-up tutorial, λίγο λάμψη εδώ, λίγο κόψιμο εδώ, contouring. Όλα, τα βλέπω τα όλα. Τα έχω όλα, ρε. Γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει να βλέπω creators. Σ' αρέσει να βλέπεις και αυτούς που σε αντιγράφουνε. Έχω τέτοιο πάρα πολύ. Πώς φάνηκε αυτό. Δεν το περίμενα. Δεν το φάγα, κολλάκι. Υπάρχουνε. Υπάρχει κόσμο που σε αντιγράφει, πιστεύεις. Δεν νομίζω. Έχεις ξεκινήσει στην αρχή αυτού του πράγματος. Οπότε ίσως είναι λογικό κάποια από αυτά που έχεις κάνει, τα νέα παιδιά, να θέλουν να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Κοίτα. Έχω δει πολλά. Μου έχουν στείλει και ο κόσμος. Ο νούμερο ένα άνθρωπος που θα σου στείλει κάτι τέτοιο είναι το κοινό σου. Με το που το δεις, με το που βγει, το οτιδήποτε μοιάζει ή έχουν αντιγράψει ή έχουν επηρεαστεί, μέσα σε δευτερόλεπτα το κοινό σου έχει αναλάβει να σου στείλει. Okay. Λέει Κωστά, δες αυτό. Τσέκαρε λίγο εδώ. Μπα. Το οποίο όμως είναι και καλό και κακό, γιατί είμαστε στο ίντερνετ. Το έχουν πει οι Simpsons. Ειδικά στην κωμωδία, οι Simpsons έχουν μια τάκα, βασικά όλοι οι άλλοι, για τους Simpsons. Όταν γράφεις κάτι, είτε είναι South Park, Family Guy, είτε είναι κάποιο stand-up comedy, υπάρχει μια φράση στους κωμικούς στην Αμερική που λέγεται Simpsons already did it. Okay. Ότι οι Simpsons είναι ένα serial 22 με 23 χρόνια. Ναι. Ό,τι αστείο και αν έχεις γράψει, θα το έχουν κάνει πριν από σένα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έτσι είναι και στην κωμωδία. Όταν κάνεις observation κωμωδία, εγώ τα πρώτα μου βίντεο ήταν τα είδη.
Τα οποία τώρα, όπως βλέπεις, εταιρείες τα χρησιμοποιούν. Πολύ, πολύ, πολύ. Branded είναι, περιεχόμενο. Είναι σχετικά εύκολο περιεχόμενο και exactly. Μετά η δυσκολία του έχει να κάνει με το γύρισμα και πώς θα το δώσεις. Και είναι και κωμωδία παρατήρησης. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που το παρατηρείς και το μεταφέρεις κωμικά. Οπότε αυτό το κάνει όλος ο κόσμος. Οπότε είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή του. Α, πήρα κάτι από σένα. Έχουν γίνει και πράγματα τα οποία έχουν ληφταριστεί τελείως στο παρελθόν. Που με έχουν πειράξει. Ναι. Τα οποία τα έχω γράψει στο χαρτί και τα έχω δει να γίνονται από άλλα πράγματα και είμαι σε φάση. Wow. Αλλά ναι. Έχεις δει ποτέ πράγματα που λες στην παράστασή σου, στο stand-up, να γίνονται με τα βίντεο? Έχω δει πράγματα, το σίγουρο που έχω δει είναι πράγματα που έχω πει σε παραστάσεις, να τα βλέπω σε Twitch, σε τοίχο, ξέρεις, όλα αυτά τα ancient memes και αυτά. Okay. Που με εμένα με νευριάζει που δεν γράφουν το. Χωρίς tagline, ας πούμε. Χωρίς tagline. Το πήρα από αυτό. Όχι για μένα. Ναι. Πες, εγώ το έχω στο ίντερνετ. Ένας άνθρωπος θα το δει και θα πει, α, το είχε πει αυτό Μαλιάτσι. Ναι. Με εκνευρίζει που πάνε σε καινούριους κωμικούς, οι οποίοι έχουν ταλέντο, είναι φοβεροί, καινούριους YouTuber. Που ακόμα δεν έχουν το πάτημα και το κάνουν σε αυτούς που είναι ακόμα χειρότερο. Ναι. Όντως. Τώρα που λέμε για το stand-up, πριν νομίζω 2 χρόνια περίπου βρέθηκα σε μια παραστασή σου. Και στο τέλος. Comedy Revolution. Στον Γκάζι είμαστε στο Comedy Festival. Comedy Festival. Άρα πέρσι. Πέρσι. Στο τέλος λοιπόν του act που έκανες, είπες ότι αυτή η παράσταση είναι αφιερωμένη στα παιδιά του υπογείου. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί εξήγησες λίγο ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο μεγάλη ευκολία στην εξωστρέφειά τους, ας πούμε, και κάθονται εκεί, δημιουργούν περιεχόμενο για το YouTube και αυτό τους δίνει την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο. Πες μου λίγο γι' αυτό. Πες μου για αυτούς τους άνθρωπους που πιστεύεις ότι υπάρχουν εκεί πέρα και μάλλον κάπως τους έχεις γνωρίσει μέσα από το ίντερνετ και απευθύνεσαι σε αυτούς. Κάνεις πράγματα, γι' αυτούς είμαι σίγουρος. Τα παιδιά του υπογείου είναι ένα project προσωπικό. Εγώ έχω μια παρέα παιδιών, οι οποίοι είναι μικρής ηλικίας, είναι στην ηλικία του αδερφού μου, οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι, με το ραπ, με το τραγούδι, με τη μουσική, γράφουν μουσική. Και άκουσα ένα παιδί από αυτά, το Μο, ο οποίος έγραφε γι' αυτό, έγραψε τη φράση «Τα παιδιά του υπογείου». Και όταν συζήτησα μαζί του, κατάλαβα ότι είναι αυτό το πράγμα που έχω στο κεφάλι μου. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αυτό που πάει στην παράσταση. Και του λέω: ωραία, άκου αυτό το τραγούδι, θα το γράψεις, θα το τελειώσεις και θα το βάλουμε soundtrack της παράστασης. Και θα το γράψουμε μαζί, παρέα, σιγά-σιγά, ό,τι βγει. Υπήρχε ένα κίνητρο από μένα προς το παιδί, γούσταρε πάρα πολύ, με εμπιστεύεται, το έκανε, το συζητήσαμε, το παντρέψαμε. Και είναι κυριολεκτικά η φράση που τα εξηγεί όλα. Είναι τα παιδιά από το υπόγειο, τα οποία. Στις παλιότερες εποχές υπήρχε μια μεθοδολογία. Μια μεθοδολογία για να κάνεις το ταλέντο σου, μια μεθοδολογία για να γίνεις διάσημος αν θες, ή μια μεθοδολογία για να κάνεις τη δουλειά σου. Υπήρχε μια μεθοδολογία, θες δεν θες. Υπήρχε ένα πράγμα που λέγεται μέσο, υπήρχαν κάποια πράγματα που λέγεται κεφάλαιο. Πλέον είμαστε στην Ελλάδα της κρίσης τα τελευταία 7 χρόνια, 6, όπου αυτά σβηστήκανε. Το μέσο δεν μπορεί να σε βοηθήσει όπως παλιότερα. Σίγουρα μπορεί, αλλά όχι στο βαθμό που μπορούσε κάποτε. Το κεφάλαιο μειώθηκε. Πάρα πολύ. Οπότε το ίντερνετ είναι ένα παράθυρο, κυριολεκτικά παράθυρο, όπου κάθε άνθρωπος είτε είναι κομμωτής, πλέκει πράγματα, είτε φτιάχνει πράγματα από πυλό, είτε είναι, δεν ξέρω, κομικός, οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Από αυτό το παράθυρο μπορεί να διαφημίσει τον εαυτό του. Το YouTube το είχε πάει πάρα πολύ σωστά και η πρώτη φράση που ονόμασε τον εαυτό του το YouTube, αν θυμάσαι, ήταν «Broadcast yourself». Έτσι ακριβώς. Η υπάρχει ακόμα πολλά φράση πολλά σημεία, που μπορεί να πει μια εταιρεία. Ναι. Γιατί είναι αυτό ακριβώς. Πάρτο και αν είναι καλό, ο κόσμος θα το στηρίξει. Σουπ. Γιατί αν μου δώσεις και εσύ κάτι και πω φίλε μου αυτό πάρα πολύ ωραίο, γιατί να μην το δοκιμάσω κι εγώ ή γιατί να μην το πάρω για να το ενισχύσω. Κομιξάδες. Βλέπεις τώρα κομιξάδες που ανοίγουν Patreon για να τυπώσουν τα δικά τους κόμιξ. Γιατί δεν περιμένουν από εταιρείες να πούνε δεν ξέρω, δεν το εκδίδω, δεν μας αρέσει, δεν μπορούμε, φύγε γιατί, ή ναι. Βάλε αυτό εδώ και ίσως γίνει. Πάει ο άνθρωπος που έχει το ταλέντο και με τη βοήθεια του κοινού που του αρέσει αυτό που του δίνεις από το ίντερνετ, σε βοηθάει και τυπώνει το δικό σου κόμικ. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που περιέγραψες πριν στο YouTube. Δηλαδή μπορούμε να τα ακούσουμε. Πάμε break, μπορούμε να τα ακούσουμε τώρα. Νομίζω ναι, άμα θέλετε. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι και επιστρέφουμε. Κώστας Μαλιάτσης, με το YouTube, με την πορεία, με το stand-up comedy και μάλλον με αυτό θα κάνεις, δεν θα κάνεις κάτι άλλο. Όχι, μ' αρέσει. Θα γράψεις, όπως έχεις έγραψει στο βιβλίο, πάει super, ετοιμάζονται και άλλα πράγματα πιο big, δεν ξέρω αν είναι ανακοινώσιμο ακόμα ή όχι. Μια χαρά είναι, θα κάνω ταινία, YOLO. Το βιβλίο θα γίνει ταινία, Ενέργεια. Περίπου
Το βιβλίο το κάνουμε ταινία, το δουλεύουμε μια ομάδα ανθρώπων με μένα και τον Θανάση τον Άσκαρη στο σενάριο και... Τους φίλους σου, την ομάδα σου, τους ανθρώπους που έχετε ξεκινήσει μαζί και είστε όλοι και μαζί. Και το δουλεύουμε, το ξέρει και ο κόσμος, το έχω ανακοινώσει και στην τέτοια ότι ήταν μια ιδέα η οποία υλοποιείται. Θα είναι στους κινηματογράφους, για εκεί τη στοχεύουμε. Μπράβο. Από εκεί και ύστερα είναι, δεν θα είναι ακριβώς το βιβλίο, καταλαβαίνεις. Είναι ναι, βασισμένη εντάξει, είναι βιβλίο. Για τους creators στην Ελλάδα που το περιεχόμενο τους είναι κάπου ίδιο. Δηλαδή, ξέρεις, δημιουργούνται νέα κανάλια συνεχώς και βγαίνει ένα περιεχόμενο που πάνω κάτω όλοι ασχολούνται με τα ίδια πράγματα. Αν αυτό το πράγμα συνεχίσει σε 5 χρόνια, το YouTube θα βαλτώσει όπως έχει βαλτώσει, ας πούμε, η τηλεόραση και τώρα προσπαθεί να ανακάμψει και θα βλέπουμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα, πώς βλέπεις το YouTube σε 5 χρόνια. Θα σου πω τι γίνεται. Το YouTube σε αντίθεση με την τηλεόραση έχει ένα πάρα πολύ καλό πράγμα. Είναι bottom up. Από την άποψη ότι ακόμα και αν βαλτώσει από το προϊόν το ότι βγάζουν όλοι το ίδιο, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτόν που θα βγάλει το καλό προϊόν να εκτοξευθεί. Δηλαδή, αν θα του έπαιρνε 5 μήνες να ανέβει, θα ανέβει πάρα πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει αυτό. Βλέπεις απότομα κανάλια που εκτοξεύονται. Γιατί είναι τα κάτι διαφορετικό ανάμεσα στα πάρα πολλά ίδια. Οπότε ας υπάρχουν, το ίντερνετ είναι μια θάλασσα πληροφοριών. Δεν σε νοιάζει τότε να προσθεθούν άλλες 5 βλακίες, δεν θα αλλάξει η ζωή κανενός. Ναι. Αλλά θα βοηθήσει σίγουρα τη μία ωραία διαφορά στη δουλειά να πέταχτη. Θα κάνει τη διαφορά. Οπότε θα σε ρωτήσω κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Οι YouTube creators εμφανίζονται στην τηλεόραση και παίρνουν τηλεοπτικό χρόνο και οι άνθρωποι της τηλεόρασης έρχονται στο YouTube. Ναι. Πώς βλέπεις αυτό το πράγμα, μπορεί να γίνεται αυτό, μπορεί να συμβαδίσει. Είναι άλλη χώρη σίγουρα. Για μένα είναι άλλη χώρη σίγουρα. Μπορεί όμως αυτό το πράγμα τελικά να ισχύσει, να κάνουν. Εγώ ήμουν ο πρώτος που με πείραξε. Εγώ το έχω πει δημόσιες συνεντεύξεις. Ήμουν ο πρώτος που το έκανα ντρες αυτό το πράγμα. Ότι όταν είδα το κύμα, είχα πει και σε βίντεο τότε στο θάψιμο σενάριο και αυτά, ότι όλο από σήμερα και έπειτα θα δείτε πόσοι περισσότεροι άνθρωποι της τηλεόρασης θα έρθουν στην πλατφόρμα. Και από τότε μέχρι τώρα έχω βγει full 100% σωστός. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι πλέον ορίμασε στο κεφάλι μου αυτό και είμαι της άποψης ότι ίσως και αυτοί που το κάνουν, κάποιοι σίγουρα το κάνουν για τα views. Κάποιοι, για τα views σε εισαγωγικά, το ότι θέλω να είμαι relevant. Για το publicity. Για το publicity. Θέλω να είμαι στην εποχή. Ναι. Και ας το κάνω λάθος. Ναι. Δεν με πειράζει. Κάποιοι το κάνουν με σεβασμό στην πλατφόρμα, βέβαια, και με τους κανόνες της πλατφόρμας. Και κάποιοι το κάνουν με σεβασμό. Και εκεί εγώ ωρίμασα και είμαι σε φάση ότι, κοίταξε να δεις, είναι ακριβώς όπως το αντίθετο. Όπως θα πηγαίναμε εμείς σε αυτό το γήπεδο, στο τερέν, που δεν θα ξέραμε πώς να φερθούμε. Ναι. Έτσι γίνεται και αντιστρόφως. Το κοινό και πάλι όμως θα αποφασίσει. Γιατί έχουν δημιουργηθεί και εταιρείες παραγωγής μόνο για το YouTube και τηλεοπτικές παραγωγές έχουν έρθει στο YouTube και εταιρείες που διαχρονικά έκαναν παραγωγές για την τηλεόραση τώρα έχουν έρθει και κάνουν στο YouTube. Που αυτό βέβαια, από εκεί που ένα παιδί έκανε βίντεο με το κινητό του ας πούμε, και τα ανέβαζε, τώρα πια φώτα, κάμερες, έχει ανέβει το budget. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός για τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο κάτω στο budget. Το budget να φτιάξουν. Σίγουρα, αλλά τι γίνεται. Έχεις ένα ελάττωμα στα άλλα, δεν έχεις την αυθεντικότητα. Ναι. Το κοινό στο ίντερνετ θέλει την αυθεντικότητα. Για παράδειγμα, αυτό που είπαμε πριν, με το CookThat. Εγώ θεώρησα ότι να υπάρχει κοινό είναι ωραίο touch. Γιατί το είχα δει στην τηλεόραση. Έλα όμως που στο ίντερνετ δεν πέρασε. Το πρώτο πράγμα που θέλει το κοινό να φύγει είναι το κοινό. Γιατί το κοινό που είναι live, εννοώ. Ναι. Γιατί δεν τους άρεσε που τους θύμιζε τηλεόραση. Okay. Οπότε σωστό. Χάνεις την αυθεντικότητα. Όταν δεις κάποια πράγματα όπως φώτα, πράγματα, ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες στη δουλειά τους και αγχώνουν τον creator, ο πρώτος που θα το καταλάβει είναι αυτός που σε βλέπω, θεατή σου. Γιατί θα δει ότι από εκεί που ήσουν αυθεντικός, θα έλεγες όπως είναι, ξαφνικά αλλάζεις, είναι η αρχή του τέλους για εσένα. Έστω ότι τελειώνουμε αυτή την εκπομπή τώρα εδώ πέρα, που θα τελειώσουμε όπου να, δηλαδή θα τελειώσεις. Ωραία. Και φεύγεις από εδώ. Mm-hmm. Εντάξει, και σε σταματάει ένας άνθρωπος εδώ απ' έξω και σου λέει: και με κλέβει. Σου δίνω αυτό. Σου δίνω αυτό και σου παίρνω το YouTube. Ωραία. Τελειώνει το YouTube για σένα από τώρα. Α, okay. Τι σου δίνει, με τι πρέπει να σε δελεάσει. Α, ωραία ερώτηση. Θα σου πω ότι να μου δώσει τη δυνατότητα να γράφω κείμενα κωμικά και να τα βλέπω να γίνονται παραγωγές. Είτε είναι τηλεόραση είτε είναι κινηματογράφος. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά να γράφω εγώ την κωμωδία. Okay. Άρα το γράψιμο είναι αυτό που ουσιαστικά σε κρατάει ζωντανό και ναι, εκεί δίνεις όλη σου την ενέργεια. Το γράψιμο νομίζω, ναι. Okay.
Πάμε να κλείσουμε. Θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι που ακούω. Ασχολούμαι με το YouTube. Mm. Δεν βγαίνω μπροστά. Είμαι από πίσω. Βλέπω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το YouTube. Θέλω να ανέβει αυτή η πλατφόρμα περισσότερο. Υπάρχει ένα ψευδόνυμο για σένα. Oh. Το Pater Familias σου λέει. Το δέχεσαι. Το δέχεσαι. Είσαι αυτός ή όχι. Κοίτα, να σου πω τι γίνεται. Εγώ έμπλεξα με αυτό την προηγούμενη σεζόν. Είχα κάποια beefs με YouTube. Ναι, το παρακολούθησα. Και είναι ένα πράγμα που το πει το κοινό. Εξ αρχής ο πρώτος άνθρωπος που το ανέβασε, συγκεκριμένα ήταν ένα stories που φτιάξανε κάποια παιδιά, που είχε τη φράση TV πονάς, επέστρεψε ο μπαμπάς, γιατί έκανε ένα βίντεο μετά το στρατό, με τους φαντάρους. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν πρώτος στις τάσεις για αρκετές εβδομάδες. Πολύ καιρό. Και κάνανε αυτό το meme. TV πονάς, επέστρεψε ο μπαμπάς. Και από αυτό εγώ το meme το χρησιμοποίησα. Το είπα, το έκανα, το έρανα. Έκανες πλάκα. Πάντα στα βίντεο σου. Ήταν όπως χρησιμοποιείς άλλα πράγματα που σου λέει το κοινό, κατάλαβες. Ναι. Είναι στα πλαίσια σουβαρού και αστείου. Και το χρησιμοποίησαν έτσι όπως το χρησιμοποίησαν και εμένα μου γύρισε μπούμεραγκ αυτό. Ναι. Σαν να θέλω να περάσω. Ότι είμαι αυτός. Ανώτερος, ναι, από άλλον, ναι, ή κάτι τέτοιο. Το οποίο δεν συμβαίνει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που πάρα πολλά παιδιά έρχονται και με ρωτάνε συμβουλές. Πάρα πολλοί YouTuber με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε πώς να χειριστούμε αυτό, πώς να κάνουμε αυτό. Βοήθησε με σε αυτό, βοήθησε με σε εκείνο. Και βοηθάς και αρκετούς από αυτούς. Και πάρα πολλούς και συνεργάτες. Και εγώ είμαι με την ομάδα των creator, ό,τι και να συμβεί. Θέλω ο creator να κάνει αυτό το πράγμα. Είμαι με την ομάδα του YouTube, ό,τι και αν συμβεί, όπου και αν είμαι. Γιατί αυτοί θέλουν να κερδίσουν. Σούπερ. Δεν με νοιάζει ποιος είναι ο αντίπαλος. Εγώ είμαι με την ομάδα των ανθρώπων που δημιουργούν. Okay. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σε αυτήν την εκπομπή. Εγώ που μεγάλωσα. Το YouTube Story είναι εδώ. Είναι ιστορίες με ανθρώπους που ασχολούνται με το YouTube, που επενδύουν πάνω σε αυτό και βγάζουν όλη την ενέργειά τους. Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος που έχει δώσει όλο του το είναι τα τελευταία χρόνια εκεί πέρα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχει εκεί το περιεχόμενό του και μπορούμε και το βλέπουμε. Συνέχισε, μην σταματάς πουθενά. Περιμένουμε και την ταινία και τον Τζελεμεντέ για να ξεκινήσω να μαγειρεύω. Φιλιά σε όλη την παρέα. Να περνάτε καλά. Πάμε να υπογράψεις την μπλούζα, την αυθεντική μπλούζα του YouTube Story αυτής της εκπομπής. Αλήθεια, λες. Ναι. Έχετε τέτοια κόλπα. Έχουμε τέτοια κόλπα. Έχω ξεφάγει. Θες να την κάνουμε εδώ στον αέρα. Ουέι. Γιατί κάνουμε, έρχονται μπλούζες έτσι. Έτσι πετάγονται μπλούζες. Να το, παιδιά. Εδώ είσαι, πάρτο. Θα το πιάσεις αυτό. Φέρε, τι νομίζεις. Έχω κάνει τίποτα από πίσω. Από πίσω, από μπροστά, στα μανίκια που θες. Εδώ δεν θα το κάνω. Την άλλη, ρε φίλε, να το υπογράψει σωστά. Μα μιλάς τώρα σε άνθρωπο που ταγκάρει τείχους από τότε που ήταν πιτσιρικά. Ωπα, τρελέ. Μα τώρα τι πήγες να πεις εκεί. Τι έγινε, δεν το περίμενες αυτό. Θα μας πάρει κανένα δύο ώρα, μάλλον αυτό. Ποιο, ρε φίλε, εδώ είσαι. Πάρτο. Τέλειο, έγινε. Σούπερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Καλή αρχή, παιδιά. Να είστε καλά. Ξανά. Και σε περισσότερους καλεσμένους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.